There's power in a factory, power in the land, power in the hand of the worker. But it all amounts to nothing if together we don't stand. There is power in a union. Ο Ted Grant ήταν ο ιδρυτής και ο θεωρητικός εμπνευστής του ιστορικού Βρετανικού Militant. Ο ιδρυτής και θεωρητικός εμπνευστής της Επιτροπής για μια Εργατική Διεθνή, CWI, και βεβαίως της Διεθνούς Μαρξιστικής Τάσης, της IMT. Ήταν ο τελευταίος εκπρόσωπος μιας γενιάς επαναστατών που συνέδεσαν το παγκόσμιο επαναστατικό κίνημα με τις γνήσιες παραδόσεις του μαρξισμού και της Οκτωβριανής Επανάστασης. Ο Ted Grant γεννήθηκε το 1913 στη Νότιο Αφρική, έξω από το Johannesburg, στη συνοικία Germiston. Το αληθινό του όνομα ήταν Isaac Blank και ο πατέρας του ήταν Ρωσοεβραίος, ενώ η μητέρα του ήταν Γαλλίδα. Ο Ted Grant στην εφηβεία εμπνεύστηκε από τα ιδανικά της Οκτωβριανής Επανάστασης και έγινε κομμουνιστής στα 15 του. Στην ιδεολογική του διαμόρφωση, σημαντικό ρόλο έπαιξε ο Ραλφ Λι, ένας στέλεχος του Νοτιοαφρικάνικου Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος είχε διαγραφεί από το κόμμα σαν υποστηρικτής των απόψεων του Τρότσκι. Μαζί με τον Λι, συμμετείχαν στον πρώτο πυρήνα της Διεθνούς Αριστερής Αντιπολίτευσης στη Νότιο Αφρική, ο οποίος ανέπτυξε πλούσια δράση μέσα στους κόλπους του σκληρά εκμεταλλευόμενου μαύρου προλεταριάτου της χώρας. Το φθινόπωρο του 1934, ο Ted Grant, σε ηλικία 21 ετών, μαζί με ένα άλλο μέλος του πυρήνα της αριστερής αντιπολίτευσης στη Νότιο Αφρική, αποφάσισαν να φύγουν για την Ευρώπη με σκοπό να βρεθούν στην καρδιά του παγκόσμιου εργατικού και επαναστατικού κινήματος. Σε ένα σταθμό του ταξιδιού τους στη Γαλλία συνάντησαν τον Λεβ Σεντόφ, τον γιο του Τρότσκι και μέλος της Γραμματείας της Διεθνούς Αριστερής Αντιπολίτευσης στην Ευρώπη, και λίγο καιρό πριν αυτός δολοφονηθεί από πράκτορες του Στάλιν, είχαν μαζί του μια συζήτηση για την κατάσταση στη Βρετανία και για τις δυνατότητες ανάπτυξης του νεαρού τροτσκιστικού κινήματος στη χώρα. Τον Δεκέμβριο του 1934, ο Ted Grant έφτασε τελικά στη Βρετανία, αποκτώντας το όνομα με το οποίο έγινε γνωστός, αφού η διατήρηση του πραγματικού του ονόματος εγκυμονούσε κινδύνους για την οικογένειά του, λόγω, όπως είναι ευνόητο, της επαναστατικής του δράσης. Στο Λονδίνο, ο Ted Grant εντάχθηκε στο τροτσκιστικό γκρουπ που δούλευε πολιτικά μέσα στους κόλπους του Ανεξάρτητου Εργατικού Κόμματος, του ΑΕΚ, μιας αριστερής διάσπασης δηλαδή του Εργατικού Κόμματος, μαζικής αριστερής διάσπασης του Εργατικού Κόμματος, στις αρχές της δεκαετίας του 30, και μετά την κατάρρευση αυτού του κόμματος βοήθησε στο χτίσιμο της τροτσκιστικής ομάδας μέσα στο Εργατικό Κόμμα, και μάλιστα στις 4 Οκτωβρίου του 1936 ο Ted Grant πήρε δραστήρια μέρος στις οδομαχίες που διεξήχθησαν ανάμεσα στους πρωτοπόρους εργάτες και στους φασίστες, τους μαυροντημένους του Σερ Μόσλεϊ, μια συμμορία φασιστική η οποία τρομοκρατούσε το Βρετανικό Προλεταριάτο εκείνη την περίοδο. Το 1937 ο Ted Grant πρωτοστάτησε στη δημιουργία της Εργατικής Διεθνιστικής Λίγκας, της WIL, μιας οργάνωσης η οποία αποτέλεσε την πραγματική αφετηρία, θα λέγαμε, του τροτσκισμού στη Βρετανία. Η WIL άρχισε να αποκτά ρίζες στο οργανωμένο εργατικό κίνημα, με τον Ted να γίνεται ο εκδότης της εφημερίδας της, η οποία τυκλοφορούνταν «Σοσιαλιστική Έκκληση», «Socialist Appeal». Η επιτυχημένη δουλειά της WIL, η πιο επιτυχημένη από τροτσκιστές στις πολύ δύσκολες συνθήκες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έβαλε τις βάσεις για τη δημιουργία του ισχυρού Επαναστατικού Κομμουνιστικού Κόμματος, του RCP, το 1944, ενός κόμματος του οποίου ο Ted Grant έγινε πολιτικός γραμματέας και βασικός θεωρητικός. Η ηγεσία του RCP
μπόρεσε να αναλύσει σωστά την παγκόσμια κατάσταση όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τον πόλεμο, σε αντίθεση με την ηγεσία της Τετάρτης Διεθνούς εκείνη την περίοδο. Σε αυτή την περίοδο ο Τέτγκρατ εμβάθυνε τη μαρξιστική θεωρία για το κράτος, συνεισέφερε στην μαρξιστική οικονομική θεωρία, ανέλυσε σωστά το φαινόμενο της απικιακής επανάστασης και ανέπτυξε τη μαρξιστική αντίληψη για το χτίσιμο του επαναστατικού κόμματος και για το ρόλο που παίζουν στην υπόθεση αυτή οι μαζικές εργατικές οργανώσεις. Από το 1943 και μετά, ο James Cannon, ο ηγέτης με το μεγαλύτερο κύρος στην Τέταρτη Διεθνή μετά τη δολοφονία του Τρότσκι, σε συνεργασία με τον Τζέρι Χίλι, ξεκίνησαν δυστυχώς έναν φραξιονιστικό αγώνα χωρίς αρχές ενάντια στην ηγεσία της Will, αρχικά και κατόπιν του RCP, χρησιμοποιώντας γραφειοκρατικές μεθόδους. Παρότι ο Τεντ Γκραντ ήταν μέλος της ηγεσίας της Διεθνούς, διαγράφτηκε με συνοπτικές διαδικασίες για τις διαφωνίες του, για τις διαφωνίες που είχε με τον κυρίαρχο ηγετικό πυρήνα της Τετάρτης Διεθνούς, και το RCP οδηγήθηκε σταδιακά σε διάλυση. Τον Μάιο του 1951, με πρωτοβουλία του Τεντ Γκραντ, έγινε στο Λονδίνο μια συνδιάσκεψη με όλα τα μέλη τα οποία είχαν απομείνει από το RCP. Γενικότερα, η δεκαετία του 1950 ήταν μια δεκαετία δραματικής υποχώρησης του εργατικού κινήματος, πολιτικής αποστασίας θα λέγαμε. Λίγοι σύντροφοι παρέμειναν πιστοί στο μαρξισμό σε ολόκληρη τη Βρετανία και με μπροστάρι το Τεντ Γκραντ εξέδιδαν την εφημερίδα Σοσιαλιστικός Αγώνας, με ακανόνιστη όμως συχνότητα λόγω των περιορισμένων πόρων. Λίγα χρόνια μετά, και αφού συντελέστηκε η διάσπαση της τάσης των Κάνων και Χίλι από την Τέταρτη Διεθνή, η ομάδα του Τεντ Γκραντ αναγνωρίστηκε ως το επίσημο τμήμα της Τέταρτης Διεθνούς στη Βρετανία. Στα μέσα της δεκαετίας του 60 και μετά τη γραφειοκρατική άρνηση της ηγεσίας της Διεθνούς, της ηγεσίας που αποτελούνταν κυρίως από τους Πιέρ Φρανκ, Ερνέστ Μαντέλ και Σίλβιο Μαϊτάν, να συζητηθούν ουσιαστικά οι διαφωνίες του Τεντ Γκραντ πάνω σε μια σειρά βασικά ζητήματα της περίοδου, αυτοί οι ηγέτες αποφάσισαν να διαγράψουν την ομάδα του Τεντ Γκραντ στη Βρετανία και να αναγνωρίσουν μια άλλη ως το επίσημο βρετανικό τμήμα της Τετάρτης Διεθνούς. Και τότε, στα μέσα της δεκαετίας του 60, το 1965, ήταν που εκείνος διαχώρισε οριστικά τη θέση του με τα απομεινάρια μιας διεθνούς που αποξενώνονταν ταχύτατα από τις στοιχειώδεις πολιτικές παραδόσεις και μεθόδους του Τρότσκι και του Μπολσεβικισμού. Με την έλευση της επόμενης δεκαετίας, το κλίμα άρχισε να αλλάζει. Το 1960 είχαν δημιουργηθεί οι νέοι σοσιαλιστές στο Εργατικό Κόμμα, η νεολαία του Εργατικού Κόμματος, και η μικρή ομάδα του Τεντ Γκραντ άρχισε να δουλεύει υπομονετικά για το κέρδισμα της νεολαίας του Εργατικού Κόμματος στις μαρξιστικές ιδέες, την ίδια στιγμή που οι άλλες δύο ομάδες που μιλούσαν στο όνομα του τροτσκισμού, με σεχταριστικές ιδέες και τακτικές, η μεγαλύτερη ομάδα, η ομάδα του Τζέρι Χίλι, και η μικρότερη, η ομάδα του Τόνι Κλιφ, σταδιακά έκοβαν τους δεσμούς τους εντελώς με το Εργατικό Κόμμα. Το 1964, η ομάδα του Τεντ Γκραντ εξέδωσε την εφημερίδα Militant, συνεχίζοντας τη δουλειά στο Εργατικό Κόμμα την ίδια στιγμή που τα άλλα δύο γκρουπ, τα άλλα δύο σεχταριστικά γκρουπ, εγκατέλειψαν το Εργατικό Κόμμα, ακριβώς στην περίοδο που άρχισε αυτό να στρέφεται προς τα αριστερά. Εκείνη την περίοδο μπήκαν οι βάσεις για τη δημιουργία της μαζικότερης και ισχυρότερης σε απήχηση στο εργατικό κίνημα τροτσκιστικής τάσης από την εποχή της ρωσικής αριστερής αντιπολίτευσης. Από 100 μέλη, το 1966, το Militant εκτοξεύθηκε στα 500 το 1975. Το 1972 είχε γίνει ήδη μια εβδομαδιαία εφημερίδα, η εφημερίδα Militant, και το 1974 είχε κερδίσει την υποστήριξη της πλειοψηφίας των μελών της νεολαίας του Εργατικού Κόμματος και πλέον την ίδια χρονιά, με άξονα το Militant, ιδρύθηκε και η CWI, η Επιτροπή για μια Εργατική Διεθνή. Το 1980 το Militant αριθμούσε πλέον πάνω από 1000 μέλη
Η άνοδος του τροτσκισμού στο εργατικό κόμμα ανησύχησε τους αστούς στη Βρετανία, ξεκίνησαν έτσι μια ανελαίτη πίεση προς την ηγεσία του εργατικού κόμματος για να διαγράψει τους μαρξιστές, πίεση η οποία εκφράστηκε μέσα από εκτεταμένα καθημερινά βιτριολικά δημοσιεύματα στον αστικό τύπο. Το 1983 ο Τετγκράντ διαγράφτηκε μαζί με τη Συντακτική Επιτροπή του Μίλιταντ από το Εργατικό Κόμμα, καταφέροντας όμως να αποσπάσει στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος στο Μπράιτον 1.600 ψήφους ενάντια στις διαγραφές, με 2.800 συνέδρους αντίθετα να υπερψηφίζουν την πρόταση της γραφειοκρατικής ηγεσίας των εργατικών υπέρ της διαγραφής του Τετγκράντ και της Συντακτικής Επιτροπής του Μίλιταντ. Οι διαγραφές της Συντακτικής Επιτροπής όμως δεν εμπόδισαν την ανάπτυξη της δουλειάς του Μίλιταντ τόσο στο εσωτερικό όσο και εκτός του Εργατικού Κόμματος. Το 1984 η παράταξη της οποίας ηγούταν το Μίλιταντ στα συνδικάτα, το αριστερό μπλοκ, είχε γίνει η ισχυρότερη αριστερή δύναμη. Μόνο κατά τη διάρκεια της απεργίας των Ανθρακορίχων το Μίλιταντ στρατολόγησε 500 απεργούς στις γραμμές του. Το 1988, στο αποκορύφωμα του Μίλιταντ, ο Τετ Γκράντ στο Λονδίνο μίλησε μαζί με τον εγγονό του Τρότσκι σε μια συγκέντρωση 8.000 υποστηρικτών, και τότε στις γραμμές του Μίλιταντ υπήρχαν 3 βουλευτές, ενώ η τάση έλεγχε πολιτικά το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης του Λίβερπουλ, χρησιμοποιώντας αυτό τον έλεγχο για να δώσει μια ιστορική μάχη ενάντια στην σκληρή νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της Θάτσερ. Η μαρξιστική τάση διέθετε εκείνη την εποχή περισσότερα επαγγελματικά πολιτικά στελέχη ακόμα και από το ίδιο το Εργατικό Κόμμα. Κάτω από την πολιτική καθοδήγηση του Τετγκράντ λοιπόν χτίστηκε μια πανίσχυρη τροτσκιστική τάση, αποδεικνύοντας ότι στη βάση των γνήσιων ιδεών και μεθόδων του μαρξισμού η πρωτοπορία του εργατικού κινήματος μπορεί να βρει αποφασιστικά το δρόμο προς τις ιδέες της σοσιαλιστικής επανάστασης. Το 1990 το Μίλιταντ καθοδήγησε ένα τεράστιο κίνημα χιλιάδων εργαζόμενων ενάντια στον περίφημο Poll Tax, τον κεφαλικό φόρο που είχε επιβάλει η Θάτσερ. Ήταν το μεγαλύτερο κίνημα κοινωνικής ανυπακοής στην ιστορία της Βρετανίας. Εκατομμύρια άνθρωποι δεν κατέβαλαν το φόρο και είναι χαρακτηριστικό ότι 250.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στο Λονδίνο ενάντια στον νόμο και 50.000 διαδηλωτές συμμετείχαν σε διαδηλώσεις στην Γλασκόβη. Δυστυχώς όμως, μετά την κατάρρευση του σταλινισμού, η ιδεολογική και πολιτική υποχώρηση που ακολούθησε διεθνώς, σε συνδυασμό με τις σεχταριστικές απόψεις της πλειοψηφίας της ηγεσίας του Μίλιταντ και της διεθνούς υπό τον Πίτερ Ταφ, κατέστρεψαν σταδιακά το κύρος του Μίλιταντ και οδήγησαν σε μια οδυνηρή διάσπαση τη διεθνή, μια διάσπαση η οποία οδήγησε το 1992 στη δημιουργία της Επιτροπής για μια Μαρξιστική Διεθνή. Το 1991 ο Τετ Γκράντ διαφώνησε με τον σεκταριστικό τρόπο χτισήματος της οργάνωσης έξω από τις μαζικές εργατικές οργανώσεις που υπεράσπιζαν οι υποστηρικτές του ΤΑΦ, και γι' αυτό το λόγο διαγράφτηκε γρήγορα η γραφειοκρατική επίθεση ενάντια στον ιδρυτή της Διεθνούς, και τις ιδέες του προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, κρίση και διάσπαση σε όλη τη διεθνή. Ο Τετ Γκράντ, σε ηλικία 79 ετών, βρέθηκε με γραφειοκρατικό τρόπο έξω από το πολιτικό του δημιούργημα, το οποίο το έβλεπε μέρα με τη μέρα να διολυσθένει όλο και πιο πολύ στο σεχταρισμό. Όμως αυτό δεν τον έκανε καθόλου να χάσει το κουράγιο και τον επαναστατικό του ενθουσιασμό. Έτσι, μαζί με τον Alan Woods, τον Rob Sewell και πάνω από 3 εκατοντάδες άλλα στελέχη του Μίλιταντ εξέδωσαν το περιοδικό Σοσιαλιστική Έκκληση, Socialist Appeal, και το καλοκαίρι του 1992 πήραν την πρωτοβουλία για την ίδρυση της Επιτροπής για μια Μαρξιστική Διεθνή, του αρχικού πυρήνα της σημερινής διεθνούς μαρξιστικής τάσης, της IMT. Το θεωρητικό έργο του Τετ Γκράντ είναι πολύ σημαντικό. Ο Τετ πάντοτε τόνισε τη σημασία της βαθιάς κατανόησης της μαρξιστικής θεωρίας και ιδιαίτερα του έργου και των μεθόδων των κλασικών του μαρξισμού. Ο ίδιος ήταν βαθύς γνώστης της μαρξιστικής θεωρίας, γεγονός που τον έκανε ικανό να υπερασπίζει αποφασιστικά σε περιόδους μεγάλης
ιδεολογικής υποχώρησης όπως ήταν οι δεκαετίες του 50 ή του 90, τη μαρξιστική θεωρία, αλλά και να την αναπτύσσει σε μια περίοδο που άλλοι μαρξιστές εγκατέλειπαν τα βασικά της θεμέλια. Τα γραπτά του Τεντ Γκραντ των πρώτων δεκαετιών της μεταπολεμικής περίοδου είναι ανεκτίμητης αξίας. Σε αυτά, με όπλο τη μαρξιστική μέθοδο ανάλυσης, αναλύονται τα νέα φαινόμενα που προέκυψαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα οποία στάθηκε ανίκανη να κατανοήσει και να εξηγήσει η ηγεσία της τέταρτης διεθνούς μετά τη δολοφονία του Τρότσκι. Η ταξική προσέγγιση της αποικιακής επανάστασης, η επιστημονική μαρξιστική εξήγηση του χαρακτήρα των νέων καθεστώτων προλεταριακού βοναπαρτισμού που προέκυψαν στη μεταπολεμική περίοδο, η διαλεκτική ανάλυση των μεταπολεμικών συνθήκων στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και του ταξικού συσχετισμού των δυνάμεων παγκόσμια, η πιστή υπεράσπιση του επαναστατικού ιστορικού ρόλου του προλεταριάτου και η επιστημονική προσέγγιση του κρίσιμου ρόλου των μαζικών παραδοσιακών εργατικών οργανώσεων στην υπόθεση του χτισήματος μαζικών επαναστατικών κομμάτων. Όλα αυτά ήταν συνοπτικά οι βασικότερες από τις σημαντικές υπηρεσίες που προσέφερε ο Τεντ Γκραντ αυτή την περίοδο στη μαρξιστική θεωρία και στην επαναστατική πολιτική. Αυτή η συνεισφορά αποτυπώνεται στη συλλογή γραπτών και κειμένων του που εκδόθηκε το 1989 με τίτλο «Το νήμα που δεν κόπηκε», «The Unbroken Thread». Το 1969 μαζί με τον Άλαν Γουτς είχαν συγγράψει το βιβλίο «Λένιν και Τρότσκι, τι πραγματικά υποστήριζαν», απαντώντας με αυτό το βιβλίο με έναν τεκμηριωμένο και ακριβή τρόπο στο κύμα συκοφαντιών και διαστρεβλώσεων για τη ζωή και το έργο του Τρότσκι που είχαν εξαπολύσει μέσα από το περιοδικό τους «Οι Σταλινικοί ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος» στη Βρετανία. Το βιβλίο αυτό έχει ήδη κάνει 2 εκδόσεις στην Ελλάδα από τις εκδόσεις «Μαρξιστική Φωνή». Το 1995, πάλι μαζί με τον Άλαν Γουτς, ο Τεντ Γκραντ ολοκλήρωσε το έργο με τίτλο «Reason in Revolt», στην ελληνική έκδοση «Η Διαλεκτική σε Αντεπίθεση», με αντικείμενο την εξέταση των σύγχρονων επιστημονικών πεδίων από τη σκοπιά του διαλεκτικού υλισμού. Το βιβλίο αυτό γνώρισε από τότε δεκάδες εκδόσεις σε ολόκληρο τον κόσμο και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, δίνοντας σε χιλιάδες αναγνώστες ένα ανεκτίμητο εργαλείο υλιστικής κατανόησης των φαινομένων του σύμπαντος ενάντια στον νεοσκοταδισμό και τις μεταφυσικές αντιλήψεις οι οποίες στις συνθήκες ιδεολογικής υποχώρησης της δεκαετίας του 90 γνώρισαν πρωτόγνωρη έξαρση. Το βιβλίο πρωτοεκδόθηκε στα ελληνικά από τις εκδόσεις Καμπύλη στην Αθήνα το 1997 και επανεκδίδεται πλέον από τις εκδόσεις «Μαρξιστική Φωνή». Το 1997 ο Τεντ Γκραντ εξέδωσε το βιβλίο του «Ρωσία από την Επανάσταση στην Αντεπανάσταση», στο οποίο εξηγεί με καθαρότητα και με ιστορικές αναφορές την πορεία εκφυλισμού της Σοβιετικής Ένωσης από την εποχή της παντοκρατορίας του Στάλιν μέχρι και την περεστρόικα του Γκορμπατσόφ και την τελική κατάρρευση του 1991. Τέλος, αποτυπώνοντας τις μνήμες και τις εμπειρίες του από σχεδόν 7 δεκαετίες επαναστατικής δράσης στη Βρετανία, ο Τεντ Γκραντ το 2002 έγραψε «Την ιστορία του Βρετανικού Τροτσκισμού», ένα έργο που αποτελεί σημαντική συνεισφορά στην ιστορική αλήθεια και τη γνώση των αιτιών και των γεγονότων που καθόρισαν τη μοίρα του επαναστατικού κινήματος στη Βρετανία και όχι μόνο. Το βιβλίο αυτό επίσης κυκλοφορεί πλέον στα ελληνικά από τις εκδόσεις «Μαρξιστική Φωνή». Στις 20 Ιουλίου του 2006 ο Τεντ Γκραντ πέθανε αφήνοντας πίσω του μια πολύ σημαντική θεωρητική και πολιτική κληρονομιά την οποία συνεχίζει επάξια η διεθνής μαρξιστική τάση. Together.